Δήλωση προθέσεων να καταστήσουν την Ευρώπη παγκόσμιο παίκτη στην πληροφορική και την υψηλή τεχνολογία, υπέγραψαν οι αρμόδιοι υπουργοί 7 κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια τη απονομαζόμενη Ψηφιακή ημέρας, η οποία φιλοξενήθηκε στην Ιταλική πρωτεύουσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια από την συνθήκη τη Ρώμη. Είναι δύσκολο ακόμα και για τα μεγάλα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να βρουν μόνα τους αυτά τα χρήματα. Και επομένω είναι λογικό να υπάρχει συνεργασία έτσι ώστε να συγκεντρώσουμε αυτά τα χρήματα μαζί και να δημιουργηθούν νέες ικανότητες για τους υπολογιστέ εκτός των ήδη υπαρχουσών. Η HPC είναι μια τεχνολογία που παρέχει την δυνατότητα σε χιλιάδες επεξεργαστές να δουλέψουν παράλληλα και να αναλύσουν εκατομμύρια δεδομένων. Ωστόσο, η υψηλή πολυπλοκότητά της απαιτεί τεράστιες επενδύσεις. <ΣΠΟ> Αυτή η πρωτοβουλία <ΣΠΟ> οφείλει να στεφθεί <ΣΠΟ> με επιτυχία και νομίζω ότι αυτό θα συμβεί αν δουλέψουμε <ΣΠΟ> όλοι μαζί ω ομάδα. Υπάρχουν άλλε χώρε, όπω η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε, που διαθέτουν περισσότερου πόρου. Υπάρχουν άλλε χώρε που έχουν σκοπό να επενδύσουν πολλά χρήματα. Έχουμε ένα τεράστιο πλεονέκτημα, την γνώση. Η Ευρώπη διαθέτει αρκετέ γνώσει και μπορούμε να ξεπεράσουμε την έλλειψη χρημάτων αθρίζοντα τα ποσά που μπορούμε να διαθέσουμε. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία είναι οι χώρε που υπέγραψαν την κοινή δήλωση. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν θα υποφεληθούν και οι υπόλοιπε. Αυτή η ομάδα είναι ο πυρήνα των επενδυτών, οι χώρε που συνήθω παρέχουν στι άλλε τι πιο υψηλέ δυνατότητε όσον αφορά του υπολογιστέ. Συνεπώ, είναι μάλλον φυσιολογικό αυτέ να είναι οι χώρε που πρώτε υπογράφουν, αλλά και οι υπόλοιπε μα έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον του. Αρκετοί πάντως επισήμαναν ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα του πώ θα μπορούσε να δουλεύει στο μέλλον μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων.